Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι της ΛΑΡΚΟ, συναδέλφοι και συνάδελφοι από όλα τα σωματεία της Ομοσπονδίας, τα εργατικά κέντρα που βρίσκεται σήμερα εδώ, φίλοι και φίλες από τους φορείς που δηλώνετε την αλληλεγγύη σας σήμερα, θέλω να πούμε δύο σκέψεις. Πριν 30 μήνες, εδώ δίπλα στον κινηματογράφο Ήλιον, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη σύσκεψη που έμελε να είναι η αρχή του μεγαλειώδη αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ. Σήμερα, 30 μήνες μετά, είμαστε πάλι εδώ, είμαστε στη Λάριμνα και είμαστε περισσότεροι, είμαστε εμπειρότεροι, είμαστε πιο εκπαιδευμένοι και είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση έχει αυτός ο αγώνας το αμέσως επόμενο διάστημα. Τους 30 μήνες αυτούς κύλησε πολύ νερό στα βλάκια. Νερό που στην πορεία έγινε χύμαρος και παρέσυρε όποια σχέδια επεξεργάστηκαν τα κυβερνητικά επιτελεία για να ξεμπερδέψουν με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, πήρε σβάρνα κάθε κόκκο που επιχείρησαν να ρίξουν πάνω σε αυτό το τίμιο αγώνα και ταυτόχρονα, 30 μήνες τώρα, μας δίδαξε τιμιότητα, λεβεδιά, αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη. Όλα αυτά τα κρατάμε σαν κορίου οφθαλμού, γιατί είναι αυτά που μας κρατήσανε και κράτησαν και τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ και όλους εμάς τους υπόλοιπου που πορευτήκαμε αυτό το διάστημα πλάι-πλάι στην ίδια λυσίδα, γιατί, γιατί ο αγώνας αυτός, συναδέλφισες και συνάδελφοι, ενέπνευσε αυτού του 30 μήνες κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα που προσπαθήσαμε να δώσουμε στο πρωτοβάθμιο σωματείο, στο κάθε εργατικό κέντρο. Αυτός ο αγώνας ενέπνευσε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα που θέλησε να διεκδικήσει από το ένσημό του και το μεροκάματο μέχρι και τα παραδείγματα εργαζομένων σε μεγάλους χώρους δουλειά, όπως για παράδειγμα στην Εύβοια, στον Μιμίκο, στην Τέρνα και αλλού που αποφάσισαν με φάρο τον αγώνα των εργατών της Λάρκο να στήσουν τα δικά του σωματεία για να παλέψουν για τη ζωή που τους αξίζει. Αυτή η πείρα λοιπόν μας οδήγησε και εμά σαν εργατικά κέντρα και πήραμε την πρωτοβουλία το τελευταίο διάστημα τα εργατικά κέντρα τη Έβια, τη Στίβας τη Λιβαδιά, τη Λαμία, τη Ευρυτανία και τη Φωκίδας, να προχωρήσουμε σε μια σύσκεψη συντονισμού του αγώνα για να μπορέσουμε να συντονίσουμε την περπατησιά μα μπροστά στη νέα πρόκληση που έχει ο αγώνα τη Λάρκο για να στηρίξουμε όλου και όλε εσά σε οποιαδήποτε καμπή έχει αυτό ο αγώνα. Και αυτό για μα είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι κατάκτηση που τη μάθαμε τώρα, αυτού του 30 μήνε. Είναι κατάκτηση που τη μάθαμε επειδή ο αγώνα αυτό είναι τίμιο, είναι δίκαιο και επειδή διδάσκει αποφασιστικότητα σε ένα πλαίσιο που λέει να μην κλείσει η Λάρκο, να μείνουν όλοι οι εργαζόμενοι στη δουλειά του, να μην ξεσπιτωθεί κανένα. Και σε αυτό το πλαίσιο ακριβώ όλα τα εργατικά κέντρα που συμμετείχαμε στη σύσκεψη πήραμε την πρωτοβουλία και πήραμε την απόφαση να κάνουμε τη νύχτα μέρα, να απευθυνθούμε στα πρωτοβάθμια σωματεία της ευθύνη μας, να ενημερώσουμε, να κινητοποιήσουμε και να είμαστε δίπλα στα σωματεία της ΛΑΡΚΟ σε κάθε αγωνιστικό του βήμα. Πρώτα και κύρια, ξεκινώντα από αύριο, από αυτό που είπε και ο συνάδελφο ο Παναγιώτη, 5 με 8 στα διόδια τη Στίβα, μεγάλη ενημερωτική δράση στου διερχόμενου ε, οδηγού και από εκεί και πέρα εννοείται και την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε όλοι και όλες εκεί, καθώς και σε όποιο άλλο βήμα αποφασίζουν τα σωματεία. Να είστε καλά, καλή δύναμη, θα συνεχίσουμε χέρι-χέρι στην ίδια λυσίδα μέχρι την τελική νίκη.